Η Κατερίνα Πατινιωτάκη από τα Χανιά κρατά γεμάτη περηφάνεια στα χέρια τη στο πτυχίο τη από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνία του ΑΤΕΗ Ιωνίων Νήσων. Το πτυχίο αυτό δεν το πήρε όμω τα νιάτα τη, αλλά τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 69 ετών. Ήταν πολύ δύσκολα και λόγω ηλικία και λόγω απόσταση και λόγω οικονομικών προβλημάτων. Την κατάσταση την ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη τώρα να την περιγράψω εγώ. Όλα ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, και το θέλει πάρα πολύ, αφού βάλει στόχο και τον κυνηγήσει, θα τα καταφέρει. Η 69χρονη γυναίκα τα κατάφερε και με το παραπάνω, καθώς έλαβε το πτυχίο της ένα εξάμενο νωρίτερα από την κανονική λήξη των σπουδών της. Ε, δεν σας κρύβω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδεύω μία μέρα και μία νύχτα για να φτάσω στην Κεφαλονιά. Ε, με μποφόρ, με σεισμού. Έζησα του σεισμού πέρυσι. Ήταν η εξεταστική του Ιανουαρίου, του χειμερινού εξαμήνου. Και έγινε ο σεισμό Κυριακή, απόγευμα τη Δευτέρα. Θα δίναμε το πρώτο μάθημα. Αναβάλλεται. Μέχρι να δούμε τα νεότερα. Μείναμε στη σχολή γιατί ήταν τόσο τρομερό αυτό που ζήσαμε που δεν μπορούσαμε, όχι μόνο εμείς όλοι ε, και οι κάτοικοι του νησιού, όπου ήταν ανοιχτοί χώροι πήγαν με βροχή. Με, ε, πέρασα πάρα πολλά, όμως το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Έκανα ένα, το ομορφότερο ταξίδι της ζωής μου ήταν ένα ταξίδι που τα είχε όλα. Είχε μποφόρ, είπαμε, είχε σεισμού, είχε απαγορευτικά, είχε κινητοποιήσει γιατί κάποια στιγμή είπαν ότι θα μεταφερθεί η σχολή μα στο Μεσολόγγι και φυσικά αντιδράσαμε όλοι. Ε, είχε χαρέ και είχε και πίκρες. Το ταξίδι στη γνώση ξεκίνησε για την κυρία Πατινιωτάκη το 2004 όταν γράφτηκε στο νυχτερινό γυμνάσιο. Το 2011 τελείωσε το νυχτερινό λύκειο, έδωσε πανελλήνιες και πέτυχε με την πρώτη. Ποιο ήταν το κίνητρό τη όμω για να σπουδάσει. Το κίνητρό μου ήταν από 6 χρονών παιδάκι που πήγα στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Ήθελα να γίνω δασκάλα. Πρώτη μου ήταν η δασκάλα μου. Οι εποχέ δύσκολε, όπω το έχω ξαναπεί, δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό με κυνηγούσε μέχρι ε, και τώρα. Χρειάστηκε πολλές φορές να πάω να κάνω δουλειέ του συζύγου μου που είχε συνεργείο και σε δημόσιε υπηρεσίε. Συμπλήρωσε μια αίτηση, ένιωθα ασφάλεια, ανεπάρκεια, φόβο. Ε, έκλεγα και έλεγα ότι 100 χρονών να γίνω, να γίνει ένα σχολείο, να μπορώ να πάω, θα πάω. Η κυρία Κατερίνα, όπως λέει, είχε στο πλάι τη κάποιου πολύτιμου συμπαραστάτες. Ε, ο σύζυγός μου είναι ο θησαυρό μου. Είμαστε 45 χρόνια μαζί και δεν με άφησε να εργαστώ, με άφησε όμως να, κάνω το, να πραγματοποιήσω το όραμά μου. Ήταν δίπλα μου, ήταν κοντά μου, ε, οικονομικά, με την στήριξή του την ηθική, με τη βοήθειά του όσο μπορούσε. Τον άφηνα μόνο του μήνες εδώ και έφευγα. Ε, να ευχαριστήσω τα παιδιά μου, τον Γιάννη και την Ελένη που ήταν συμπαραστάτες μου σε όλο μου τον αγώνα, σε όλο το διπορικό του ταξιδιού μου. Το γιατρό μου, το κύριο, τον, κύριο, καρδιολόγο κύριο Παπουτσάκη που με νοιαζόταν πάρα πολύ. Τη Ρινούλα την Παπουτσάκη, φιλόλογο, που την είχα δίπλα μου σε ό,τι μου χρειαζόταν. Τα αδέρφια μου, την οικογένειά μου, όλοι τους φίλους μου, τους καθηγητές μου των νυχτερινών σχολείων, τους καθηγητές μου στη σχολή. Του συμφοιτητέ μου στα Χανιά, δεν έχουμε χρόνο να πω τα ονόματά του. Είναι πολλοί, ξέρουν οι συμφοιτητέ μου από τα Χανιά ποιοι με έχουν βοηθήσει, ποιοι με έχουν στηρίξει. Ο Δήμο Αργοστολίου, όπου ήταν η έδρα τη σχολή τη, σε ένδειξε τιμή για το φωτεινό παράδειγμα που δίνει, θα αναγορεύσει την κυρία Κατερίνα, επίτιμη δημότη τη πόλη.